με τις σημαντικές επαφές που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Υωρκή και τι θα επιδιώξει να εξασφαλίσει. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Χατζοσίφ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνα, όπως και ο ίδιος, θα επιδιώξει έχει... τον ιδιορτήμα απεσταλμένο από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίο θα αναζητήσει την ύπαρξη κοινού εδάφου για επανέναρξη των συνομιλιών. Παραμένει ωστόσο να δούμε κατά πόσον θα καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια και αν ο απεσταλμένο αυτό θα λογοδοτήσει τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρε είτε απευθεία στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματεία είναι προγραμματισμένη για τι 22 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία θα παρακαθίσει και σε γεύμα εργασία με εκπροσώπου των πέντε μονιμομιλών του Συμβουλίου Ασφαλεία. Στι 20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένοι να προσφωνήσει ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία στι εργασίε τη Γενική Συνέλευση, ενώ την ίδια μέρα θα έχει και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, κ. Μητσοντάκη. Εξίσου σημαντικέ, ωστόσο, θεωρούνται και οι επαφέ που θα έχει με τι εταιρείε πετρελαίου Exxon Mobil και Chevron, οι οποίε δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώ και οι διμερεί επαφέ με ομολόγου του και με επενδυτικού οργανισμού. Ενώ Δημήτρη, σε μια άλλη εξέλιξη, στι άριστε διμερεί σχέσει αναφέρθηκε και ο Αμερικανό Πρόεδρο συγκεκριμένο Τζο Μπάιντεν λαμβάνοντα το απόγευμα τη Παρασκευή στα διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη τη Κυπριακή Δημοκρατία, Ευάγγελου Σάβα, χαρακτήρισε ιστορική την πρόοδο που παρατηρείται στι διμερεί σχέσει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά τον Κυπριακό, ο πρόεδρο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ για την εξέβρεση μια συνολική διευθέτηση στη βάση τη διζωνική και την κοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα οδηγήσει στην επανένωση τη χώρα μα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.